Σεισμική δόνηση 3,5 ρίχτερ. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι με επίκεντρο την υποθαλάσσια περιοχή της Ραφίνας και έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Όμω, προβληματισμό προκαλεί στου σεισμολόγου ο διπλό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σαμοθράκη. Οι δύο σεισμοί που σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μια ώρα, στι 4 και 26, ο πρώτο και ο δεύτερο στι 5 και 39, είχαν ένταση 4,3 και 4,6 ρίχτερ και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχαν επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο κοντά στη Σαμοθράκη, 65 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά νότιο -ανατολικά του νησιού και 333 χιλιόμετρα. Βόρειο-Ανατολικά τη Αθήνα. Ο πρώτο είχε εστιακό βάθο 45 χιλιόμετρων και ο δεύτερο 58. Σύμφωνα με του επιστήμονε, η διπλή σεισμική δόνηση δεν είναι κάτι το πρωτοφανέ για την περιοχή, αλλά το φαινόμενο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, διότι αφορά το ρήγμα τη Ανατολία, το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολύ μεγάλου σεισμού.